Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι, νομίζω, σε όλους μας προφανές, τόσο από το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε ένα χρόνο μετά την εκλογή του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, όσο και από το θέμα που επέλεξε για αυτή την επίκαιρη ερώτηση, αλλά κυρίως από την παρουσία του σε αυτό το βήμα, ενώ όλη η ελληνική κοινωνία ασχολείται προφανώς με το πραγματικά επίκαιρο ζήτημα, που είναι η διαπραγμάτευση, ενώ η ελληνική κοινωνία ασχολείται με το πραγματικό επίκαιρο ζήτημα, που είναι αν ο κ. Μητσοτάκης επιτέλους θα έχει να μας δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα θέματα που αφορούν τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα εν ώψη της κρίσιμης αξιολόγησης, τον λόγο για τον οποίο πήγε να συναντήσει κρυφά τον κύριο Σόιμπλε στο Βερολίνο, αλλά και την αδυναμία του να απαντήσει για τα θαλασσοδάνεια του κόμματός του, για την αδυναμία του να φέρει το πόθεν αίσχες του στη Βουλή, επινοεί ένα άλλο επίκαιρο ζήτημα που, παρά την πολύ σοβαρή προσπάθεια τελευταίων ημερών κάποιων δελτίων ειδήσεων να το φέρουν στην επικαιρότητα, δεν το υποτιμώ ζήτημα, αλλά δεν είναι επίκαιρο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αφορά την εγκληματικότητα, αφορά την παραβατικότητα, αλλά επίκαιρο δεν το λες. Εγώ λοιπόν θα απαντήσω στον κύριο Μητσοτάκη με στοιχεία, πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά πριν να απαντήσω με τα στοιχεία θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Προφανώς κάποιος από τους πολλούς επικοινωνιολόγους που έχει δίπλα του και προσπαθούν να του φτιάξουν το προφίλ, πραγματικά δύσκολο, πολύ δύσκολη δουλειά, θα του εσύστησε ότι πρέπει να αναδείξει την ατζέντα του φόβου προκειμένου να αποκτήσει συγκροτημένη αντιπολιτευτική γραμμή. Άλλωστε, αυτή είναι μία ατζέντα που αποτελεί, θα έλεγε κανείς, την παραδοσιακή ατζέντα της πιο σκληρής δεξιάς. Φόβος και κινδυνολογία για την οικονομία, φόβος και κινδυνολογία για την ασφάλεια, φόβος και κινδυνολογία για τα εθνικά θέματα. Την υιοθέτησε εξάλλου αυτή την ατζέντα και ο προκάτοχος του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Σαμαράς, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερη επιτυχία. Και θα ήθελα να πω ότι αυτή είναι και η λεπτή κόκκινη γραμμή που συνδέει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εμφανίζεται ως δίθεν μεταρρυθμιστής, με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά. Η πολιτική του φόβου, αλλά και η ακροδεξιά. Μας είπε πριν από λίγο ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι πολύ μικρή, λέει, η απόσταση που συνδέει τη Βαριοπούλα από το Καλάσνικοφ. Εγώ θα έλεγα ότι πράγματι είναι πολύ μικρή η απόσταση που συνδέει τη Βαριοπούλα από τα έδρανα, τα βουλευτικά και τα υπουργικά της Νέας Δημοκρατίας στην περίπτωση του κυρίου Βορύδη. Για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Έρχομαι όμως να απαντήσω επί της ουσίας στα ερωτήματα τα οποία θέσατε, κύριε Μητσοτάκη. Στην απεγνωσμένη σας προσπάθεια να δημιουργήσετε την πλαστή εντύπωση ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει έξαρση της εγκληματικότητας. Και θέλω να σας πω ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν καμία βάση αληθείας, δεν επιβεβαιώνονται από τις στατιστικές. Κάτι προσπαθήσατε να πείτε σε σχέση με την αύξηση των ληστείων, όμως συγκρίνετε ανώμια πράγματα, διότι προφανώς συγκαταλέγετε στις ληστείες και τις μικρές ληστείες, τις κλοπές κινητών τηλεφώνων. Και βεβαίως, εγώ θα σας πω ευθέως ότι ήρθατε στη Βουλή σήμερα για να κάνετε πόλεμο εντυπώσεων. Για να ισχυριστείτε ότι η κυβέρνηση δεν έχει βούληση να διασφαλίσει την τάξη και την νομιμότητα. Θα σας πω λοιπόν ανοιχτά ότι λέτε ψέματα, κύριε Μητσοτάκη. Και τα στοιχεία σας διαψεύδουν. Θέμα με την εγκληματικότητα βεβαίως και υπάρχει, όσο υπήρχε και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα χρόνια που εσείς κυβερνούσατε. Αλλά δεν υπάρχει καμία έξαρση της εγκληματικότητας το τελευταίο διάστημα. Και βεβαίως δεν υπάρχει αδιαφορία
από την πλευρά της κυβέρνησης στην οποία εσείς υπενήσεστε. Αντιθέτως, υπάρχει μία έντονη δράση της αστυνομίας, η οποία φαίνεται καθημερινά και στην ειδησιογραφία. Με εξάρθρωση κυκλωμάτων εγκληματικότητας, με οργανωμένα σχέδια και επιχειρήσεις και με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αλλά φαντάζομαι ότι εσάς δεν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Αυτό που σας ενδιαφέρει να δημιουργήσετε εντυπώσεις, να ισχυριστείτε ότι η κυβέρνηση αφήνει ανεξέλεγκτους τους κουκουλοφόρους λόγω της αριστερής της ιδεοληψίας. Να διατυπώσετε το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση δεν ιεραρχεί ψηλά το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών. Διαβάζοντας κανείς την ερώτησή σας, αλλά και ακούγοντάς σας να μιλάτε από αυτό το βήμα, νομίζει ότι μέχρι να αναλάβει η κυβέρνηση αυτή, τα εξάρχεια πιθανόν να ήταν ένας παράδεισος. Ότι δεν είχαν υπάρξει ποτέ επεισόδια στην Πατησίων, ούτε επιθέσεις στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά ούτε και στον Ασπρόπυργο, στο Ζεφύρι, στο Μενίδη. Ισχυρίζεστε ότι όλα αυτά τα γεγονότα ξεκίνησαν επί των ημερών μας. Ότι η παραβατικότητα και η παρανομία στον τόπο ξεκίνησε το Γενάρη 2015. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως να μας πείτε τι κάνατε εσείς που αυτή η κυβέρνηση σταμάτησε ξαφνικά να κάνει όταν εξελέγει. Και πώς κατά τον ισχυρισμό σας, εκεί που υπήρχε απόλυτη κοινωνική ειρήνη, ξαφνικά ξέσπασε παραβατικότητα. Και να μας εξηγήσετε, αλλά να το εξηγήσετε και στην ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιεύει τελείως διαφορετικά νούμερα, στοιχεία και στατιστικές από αυτά τα οποία εσείς επικαλείστε, χωρίς όμως ουσιαστικά στοιχεία. Εκτός αν αμφισβητείτε τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά θα σας πρότεινα να μην μπείτε καν σε αυτόν τον κόπο, διότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι εδώ έχετε έρθει για να στήσετε ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Και να μας πείτε ότι για όποια βιτρίνα σπάει, υπεύθυνη είναι η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση. Άσχετα με το γεγονός ότι αυτή η πρακτική της σπασμένης βιτρίνας, ιδιαίτερα σε περιόδους κινητοποίησεων, κοινωνικών αντιδράσεων και κινητοποίησεων, μόνο την αριστερά ζημιώνει. Άσχετα με το αν πολλές φορές αυτή η πρακτική της σπασμένης βιτρίνας έγινε αφορμή για υπονόμευση ειρηνικών κινητοποίησεων και για επιθέσεις με δακρυγόνα εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών επί των ημερών σας. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να φορτώσετε στην αριστερά και ειδικότερα στον ΣΥΡΙΖΑ την ιδιοκτησία κάθε τέτοιου επεισοδίου. Και βέβαια θα ήθελα να αναρωτηθώ, κύριε Μητσοτάκη, μιλήσατε 22 λεπτά και αναφερθήκατε σε διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί και που συνέβαιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επεισόδια στην Πατησίων, κάψιμο κάποιων τρόλεϊ ή επεισόδια πέριξ των εξαρχείων ή στη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν είπατε κάτι για το γεγονός ότι κάθε τρεις και λίγο κουλοφόροι επιτίθονται στο σπίτι του Φλαμπουράρη του Υπουργού. Δεν είχατε να πείτε κάτι γι' αυτό. Και ξέρετε γιατί δεν είχατε να πείτε κάτι γι' αυτό? Ίσως γιατί δεν θα μπορούσατε με την ίδια ευκολία να αποδώσετε τη ρετσινιά. Κύριε Μητσοτάκη, αν αισθανόμουν ότι έχετε έρθει εδώ για μια σοβαρή και με επιχειρήματα κοινοβουλευτική αντιπαράθεση και όχι για άγρα εντυπώσεων, θα σας έλεγα το εξής, ότι παραβατικότητα όντως υπάρχει στον τόπο. Θα σας έλεγα και κάτι ακόμα, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στη Γερμανία όπου ήσασταν προχθές και όπου όπως πολύ καλά γνωρίζετε δεν κυβερνά η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Και η παραβατικότητα θα έλεγα επίσης ότι είναι φαινόμενο δεκαετιών και έχει συνέχεια ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Αυτό όμως που δεν έχει συνέχεια τα τελευταία χρόνια στον τόπο, και εκείνη η μεγάλη μας διαφορά, είναι η αντίληψή μας
για το ρόλο και τον τρόπο δράσης της αστυνομίας, η αντίληψή μας για την καταστολή. Η δική μας λογική για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας είναι ο απόλυτος επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα στις αστυνομικές επιχειρήσεις. Κάτι τέτοιο εσάς δεν σας ενδιέφερε και πολύ όσο ήσασταν στην κυβέρνηση. Και δεν σας ενδιέφερε να διαφυλάξετε το κύρος και την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό, θα έλεγα εγώ, του αστυνομικού σώματος. Εμάς όμως αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να έχουμε μία αστυνομία ευρωπαϊκού κράτους αποτελεσματική και επαγγελματική. Μια αστυνομία που δεν θα χτυπάει περαστικούς και δεν θα κλωτσάει 15χρονα που φοράνε χειροπέδες. Και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό το έχουμε καταφέρει. Και το έχουμε καταφέρει κυρίως χάρη στην εξαιρετική συνεργασία και στον επαγγελματισμό που επιδεικνύει η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, αν εσείς θεωρείτε αποτελεσματική πολιτική μόνο την υπέρβαση των ορίων και την κατάχρηση εξουσίας, είτε είστε όμηρος της ακροδεξιάς πτέρυγας της παράταξής σας, είτε επιχειρείτε να ψαρέψετε στα θολά νερά, να ψαρέψετε ψήφους από τη Χρυσή Αυγή. Ή και τα δύο μαζί. Αυτή η συζήτηση όμως, κύριε Μητσοτάκη, μας δεν μας αφορά. Για τη δική μας αντίληψη, ο χουλιγκανισμός είναι χουλιγκανισμός. Δεν μας ενδιαφέρει εάν κάποιοι καίνε λεωφορεία επειδή έχασε η ομάδα τους ή επειδή νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο δήθεν χτυπάνε τον καπιταλισμό ή επειδή απλά με αυτόν τον τρόπο εκτονώνονται. Η αντιμετώπιση και τα μέτρα πρέπει να είναι τα ίδια. Και σίγουρα η αντιμετώπιση δεν είναι η αδράνεια και η ανοχή. Αλλά για σας η διαφορά μας είναι ότι δεν είναι το ίδιο. Είναι άλλο πράγμα, για παράδειγμα, η βία στα γήπεδα, που δεν έχω δει να έχετε δείξει και τόσο μεγάλη ευαισθησία όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα. Και άλλο πράγμα για σας η βία στα εξάρχεια, διότι αυτή θέλετε να τη φορτίσετε με ιδεολογικό περιεχόμενο. Γιατί πολύ απλά τη βία στα γήπεδα, κύριε Μητσοτάκη, εσείς δεν μπορείτε να τα αξιοποιήσετε πολιτικά. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ερώτησή σας δεν θίγεται καθόλου το ζήτημα της ποδοσφαιρικής βίας, η οποία επί των ημερών σας είχε πάρει τρομακτικές διαστάσεις, αλλά ποτέ δεν τολμήσατε να ακουμπήσετε το φαινόμενο. Δεν πήρατε το παραμικρό μέτρο. Έπρεπε να έρθουμε εμείς για να ασχοληθούμε. Να σταματήσουμε τρεις φορές το πρωτάθλημα. Να ρίξουμε ποινές. Να βάλουμε ακόμη και την αντιδημοκρατική να δράσει και να σπάσουν τα κυκλώματα. Γιατί λοιπόν δεν ασχολείστε με αυτό το θέμα? Γιατί, αφού σας ενδιαφέρει τόσο πολύ η αντιμετώπιση της βίας, γιατί δεν κάνετε τίποτα για τη βία στα γήπεδα? Γιατί σας ενδιαφέρει μονάχα η βία εκείνη στην οποία μπορείτε να κολλήσετε κάποια ιδεολογική ρετσινιά. Τον ποδοσφαιρικό χουλιγανισμό δεν τον ακουμπάτε, δεν σας ενδιαφέρει, γιατί δεν κολλάει αριστερά εκεί. Και επίσης γιατί εκεί παίζονται και μεγάλα συμφέροντα με τα οποία έχετε αποδείξει ότι τα πηγαίνετε μια χαρά, κύριε Μητσοτάκη. Εμάς λοιπόν μας ενοχλεί κάθε είδους χουλιγκανισμός, ανεξάρτητα αν επικαλείται ιδεολογικά κίνητρα, ποδοσφαιρικά κίνητρα ή οτιδήποτε άλλο. Σε ό,τι αφορά τα όπλα, βεβαίως και είναι τρομοκρατία, όμως και επί των δικών σας ημερών. Και ναι, ενεργούμε για την εξάρθρωσή τους. Όπως θέλω να πιστεύω βεβαίως ότι γινόταν και επί των δικών σας ημερών. Δεν θέλω να αντιδικήσουμε από αυτού. Αλλά θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε αποτελέσματα. Αλλά προφανώς δεν θέλετε να τα αναγνωρίσετε αυτά τα αποτελέσματα. Ας τα πω εγώ λοιπόν. Κατά τη διετία 15-16 συνελήφθησαν σε 5 υποθέσεις τρομοκρατίας 8 άτομα με αποκορύφωμα τη σύλληψη του ηγετικού στελέχους της τρομοκρατικής οργάνωσης επαναστατικού αγώνα, η οποία αναζητείται από το 2012. Όταν έγιναν συλλήψεις κατηγορουμένων για τρομοκρατία, βγήκατε
στο Twitter, κύριε Μητσοτάκη, και δώσατε συγχαρητήρια στην αστυνομία. Σας το θυμίζω. Τώρα όμως που θέλετε σώνει και καλά να αλλάξετε την ατζέντα, προσπερνάτε τα γεγονότα για να στήσετε σώνει και καλά το αφήγημα της αναρχοκρατούμενης Ελλάδας. Αυτή η στάση δεν είναι σοβαρή. Και πρέπει να πω ότι παρά την απεγνωσμένη σας προσπάθεια να δημιουργήσετε κλίμα και βεβαίως, όπως είπα και στην αρχή, την προσπάθεια φιλικών μέσων ενημέρωσης μόλις καταθέσατε την ερώτηση να κάνουν μεγάλα αφιερώματα στη βία στα Εξάρχεια, να δημιουργήσετε το αφήγημα ξαφνικά ότι έχει παραδοθεί η χώρα στο έλεος του αναρχισμού, παρά λοιπόν αυτή την απεγνωσμένη προσπάθεια, τα στοιχεία σας διαψεύουν. Θέλω λοιπόν να σας καταθέσω τα συγκριτικά στοιχεία τα οποία έρχονται από την ίδια την ελληνική αστυνομία. Εμπρισμοί οχημάτων στην περιοχή Εξαρχείων. 43 το 2010, 68 το 2011, 104 το 2012, 51 το 2013, 24 το 2014 και μετά ήρθε αυτή η κυβέρνηση που τα διέλυσε όλα. Ξανά 24 το 2015 και 20 το 2016. Πείτε μου λοιπόν που είναι η έξαρση, εντάξει, μπορούμε να το γυρίσουμε στην πλάκα, προφανώς, όταν τα στοιχεία δεν βγαίνουν, το γυρίζουμε στην πλάκα. Κάνουμε αστιάκια. Δεν είχαμε, λέει, αυτοκίνητα για να κάψουμε. Κοιτάξτε να δείτε, όταν η πραγματικότητα σας αφισβητεί, δεν μπορείτε να λέτε τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα, να παραδεχτείτε ότι έρχεστε εδώ με πομφόλιγες για να κάνετε εντυπώσεις. Μόνο γι' αυτό είστε, για εντυπώσεις. Συνεχίζω όμως. Επιθέσεις σε αστυνομικούς στόχους στα Εξάρχεια. 2011, 47 επιθέσεις. 2012, 51 επιθέσεις. 2013, 26 επιθέσεις. 2014, 19 επιθέσεις. Μετά επί συγκυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ξανά 19 το 2015 και ξανά 19 το 2016. Πού είναι αυτή η έξαρση? Και εν πάση περιπτώσει, τα ξέρετε αυτά τα στοιχεία, γιατί δεν ρωτάγατε να σας τα δώσει η ελληνική αστυνομία πριν καταθέσετε αυτή την ερώτηση. Και κάτι ακόμα. Για το υποτιθέμενο άβατο στα Εξάρχεια. Εγώ, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από τη δεκαετία του 80 θυμάμαι ότι στα Εξάρχεια υπήρχαν εντάσεις. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Φαντάζομαι ότι θα το θυμάστε κι εσείς, είστε λίγο μεγαλύτερος από μένα. Σίγουρα θα το θυμούνται και άλλα στελέχη σας, όπως ο κ. Βορύδης που ήταν συμμετείχε και αυτός σε αυτά τα επεισόδια κάποιες φορές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τα Εξάρχεια πράγματι ήταν πάντοτε μια περιοχή η οποία δεινοπαθούσε και οι κάτοικοί της. Όχι κυρίως από τα επεισόδια, εγώ θα έλεγα, στις πέριξ πανεπιστημιακές σχολές, κυρίως από τη δράση κυκλωμάτων και κυρίως από τη δράση κυκλωμάτων ναρκωτικών, διακίνησης ναρκωτικών. Και βεβαίως, επειδή έχω εμπειρία, ζούσα για κάποια περίοδο της ζωής μου ως φοιτητής σε αυτή την περιοχή, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχετε καταλάβει, κύριε Μητσοτάκη, πότε μπήκε πρώτη φορά η αστυνομία για να πιάσει αυτά τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στα Εξάρχεια? Το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2016, όταν έκανε επιχείρηση, συνέλαβε 14 άτομα φερόμενα να εμπλέκονται σε κυκλώματα ναρκωτικών. Δεν έγινε επί των ημερών σας καμία επιχείρηση για να σπάσει το κύκλωμα της διακίνησης ναρκωτικών στα Εξάρχεια. Έγιναν έρευνες σε σπίτια, κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, εξαρθρώθηκε ένα ολόκληρο κύκλωμα που ήταν κράτος εν κράτη και δρούσε σχεδόν ανοιχτά στην πλατεία Εξαρχείων. Ρωτήστε τους κατοίκους της περιοχής να σας το βεβαιώσω. Σας ρωτάω λοιπόν, γιατί ανάλογη επιχείρηση δεν έγινε επί των ημερών σας, αφού εσείς τόσο πολύ είσαστε με την εφταξία ενώ εμείς με την αναρχία? Από ποιον λοιπόν έρχεστε σήμερα εδώ και ζητάτε τα αρέστα? Δείτε τι έγινε επί των ημερών της δικής μας κυβέρνησης, ακόμα και στο ζήτημα αυτό που ονομάζουν κάποιοι άβατο των Εξαρχείων.
Συνεχίζω με τα στοιχεία. Στις 31 Γενάρη του 2016 υπήρξε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση λαθρέων καπνικών προϊόντων με την σύλληψη 27 ατόμων. 23 και 24 Φλεβάρη του 2016 είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για διάπραξη εμπρισμών, επεισόδια σε διαδηλώσεις, χουλιγκανισμό, επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών με ρήψεις μολότοφ με σύλληψη 5 ατόμων. 17 Μαΐου του 2016 είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για διάπραξη ληστειών και κλοπών σε οικίες, σύλληψη 16 ατόμων και εξιχνίαση 32 περιπτώσεων. 11 Ιουλίου του 2016 είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, συνελήφθησαν 14 άτομα και κατασχέθηκαν 34 κιλά κάναβης. Είναι η επιχείρηση που προανέφερα μέσα στα εξάρχεια, 34 κιλά κάναβης. Αλλά όχι μόνο στα εξάρχεια και εκτός εξαρχείων. 29 Σεπτέμβρη του 2016, εξάρθρωση στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών άλλης εγκληματικής οργάνωσης, σύλληψη 6 μελών και κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών και όπλων. 13 Οκτωβρίου του 2016, εξάρθρωση δομημένης διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης για τράφικινγκ, σύλληψη 5 ατόμων και ταυτοποίηση 5 ατόμων. 25 και 26 Νοεμβρίου του 2016, εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην ίδια περιοχή με 146 μέλη, εκ των οποίων συνελήφθηκαν συνολικά 97 άτομα και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, μεγάλα χρηματικά ποσά και προϊόντα ληστειών. Αυτά για σας δεν είναι αποτελέσματα? Δεν είναι. Δεν προσβάλλεται εμάς. Την ελληνική αστυνομία προσβάλλεται. Αυτούς τους ανθρώπους που ζουν καθημερινά με τον κίνδυνο και κάνουν τη δουλειά τους με αποτελεσματικότητα και με επαγγελματισμό. Σε ό,τι αφορά το Μενίδη και το Ζεφύρι, να σας απαντήσω και γι' αυτό. Έχουν γίνει επανειλημμένες αστυνομικές επιχειρήσεις. Έχουν εξαρθρωθεί πολυμελή κυκλώματα με δραστηριότητα στο εμπόριο ναρκωτικών και τις κλοπές. Τέτοιες επιχειρήσεις βεβαίως κινόντουσαν και πριν από εμάς. Δεν θέλω εδώ να ισχυριστώ ότι έχουμε τα πρωτεία. Αλλά πάλι αν ήμασταν σήμερα σε θέση να κουβεντιάσουμε σοβαρά, γιατί πιστεύω ότι δεν ήρθατε για σοβαρή συζήτηση, θα σας έλεγα ότι το ζήτημα εκεί δεν λύνεται μόνο με αστυνομικές επιχειρήσεις και με μαζικές συλλήψεις. Υπάρχει εκεί ένας κόσμος που το πρώτο που χρειάζεται είναι να ενταχθεί κοινωνικά. Ένας κόσμος που για δεκαετίες εξωθείται στο περιθώριο και δεν έχει καμία απολύτως προοπτική κοινωνικής ένταξης, ούτε καν στη βασική εκπαίδευση. Και για τον οποίο κόσμο η εγκληματικότητα θα έλεγε κανείς ότι είναι μια εύκολη επιλογή. Ασχέτως αν η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων προσπαθεί να δουλέψει και να ζήσει τίμια. Είναι αστείο όμως να ισχυρίζεστε ότι αυτά τα φαινόμενα είναι φαινόμενα της τελευταίας διετίας, από τότε που αναλάβαμε εμείς. Σας παρακαλώ λοιπόν, και το επαναλαμβάνω αυτό, δεν υποτιμάτε εμάς, υποτιμάτε αυτούς τους ανθρώπους, τους αξιωματικούς και τους αστυνομικούς, τους απλούς αστυνομικούς που διατρέχουν καθημερινά κίνδυνο, μπαίνουν σε κίνδυνο όταν καταφέρεστε με τέτοιο τρόπο προκειμένου να κερδίσετε εντυπώσεις. Και βεβαίως θέλω να σας πω ότι δεν σας περιποιεί τιμή να ισχυρίζεστε ότι η αστυνομία δεν παρεμβαίνει σε αυτές τις περιοχές. Ωστόσο, θέλω να δώσω και εδώ τα στοιχεία της αστυνομίας για τη Δυτική Αθήνα. Στη Δυτική Αττική εξιχνιάστηκαν συνολικά 2.995 υποθέσεις και συνελήφθησαν 3.438 άτομα για υποθέσεις σοβαρής και οργανωμένης εγκληματικότητας. Και για να έχετε και τα πανελλαδικά στοιχεία, να σας τα πω και αυτά, μήπως και τα χρειαστείτε σε κάποια επόμενη ερώτηση όταν θα είστε σε δύσκολη θέση και αν θέλετε να βγείτε από τα διέξοδο πάλι με ζητήματα ασφάλειας. Σε όλη την Ελλάδα τη διετία 15-16 είχαμε 414.000 συλλήψεις ατόμων για ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές διαρρήξεις, ναρκωτικά απάτες και πλαστογραφίες. Εξαρθρώθηκαν 681 σημαντικές εγκληματικές πύρες, κατασχέθηκαν
12,5 τόνοι κάναβης, 747 κιλά ηρωίνης, 210 κιλά κοκαίνης, 110.000 δεντρίλια κάναβης και 6.650 όπλα. Εξιχνιάστηκαν 80.000 περίπου σοβαρές υποθέσεις κοινού και οργανωμένου εγκλήματος. Αυτά τα αποτελέσματα, κύριε Μητσοτάκη, είναι αποτελέσματα για τα οποία κάποιοι αστυνομικοί έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Αυτούς λοιπόν προσβάλλετε και αφισβητείτε όταν έρχεστε εδώ στο Κοινοβούλιο και λέτε ότι η χώρα είναι κάτω από το έλεος της αναρχίας. Και τώρα, κύριε Μητσοτάκη, επιτρέψτε μου, αυτά σε ό,τι αφορά τα στοιχεία και τους αριθμούς, ελπίζω να τελειώσαμε, επιτρέψτε μου να ασχοληθώ και με το ουσιαστικό ζήτημα, με τις ουσιαστικές απαντήσεις για το γιατί ήρθατε σήμερα εδώ να καταθέσετε αυτή την ερώτηση. Και επιτρέψτε μου, μιας και εσείς μου κάνατε σήμερα μία όχι και τόσο επίκαιρη ερώτηση, εγώ πριν κατέβω από το βήμα, να σας θέσω, για να έχετε δυνατότητα να μου απαντήσετε, μια πραγματικά επίκαιρη ερώτηση. Να σας θέσω ένα πραγματικά επίκαιρο ερώτημα και όχι προκάτ από τα φιλικά δελτία ειδήσεων των τελευταίων ημερών. Ένα ερώτημα που απασχολεί την επικαιρότητα και η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών είναι η διαπραγμάτευση. Πείτε μας, κύριε Μητσοτάκη, τι ακριβώς πήγατε να κάνετε στη Γερμανία λίγες μέρες πριν από το κρίσιμο Eurogroup? Τι ακριβώς συζητήσατε πίσω από κλειστές πόρτες με τον κύριο Σόιμπλε τόσο μυστικά και απόρριτα που ούτε μια φωτογραφία δεν θέλατε να δώσετε στη δημοσιότητα? Μας είπατε, κύκλοι σας και ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ότι πήγατε εκεί για να παρουσιάσετε, λέει, επί 75 λεπτά την πρότασή σας για την έξοδο από την κρίση. Και εγώ σας ρωτώ, στον κύριο Σόιμπλε είχατε 75 λεπτά. Σε εμάς εδώ στο ελληνικό λαό δεν έχετε ούτε 5 λεπτά να μας την παρουσιάσετε αυτή την περιβόητη πρόταση για την έξοδο από την κρίση? Και επειδή, κύριε Μητσοτάκη, ουδείς εδοξάστη κρυπτόμενος, μην νομίζω θα σβήσει σε καλό σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία για τον τόπο να μην παίρνετε θέση και να κάνετε διαρκώς κριτική εκ του ασφαλώς. Σας δίνω λοιπόν σήμερα μια ευκαιρία να πάρετε θέση και να μας πείτε καθαρά, συμφωνείτε με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για μέτρα ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά το τέλος του προγράμματος? Αναγνωρίζετε ή όχι τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα στοιχεία της Κομισιόν και της Eurostat που αποδεικνύουν ότι η υπεραπόδοση οικονομία, ότι έχουμε επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και άρα δεν χρειάζεται άλλη προσαρμογή? Ή μήπως ταυτίζεστε και σε αυτό το θέμα πίσω από τις ακατανόητες για κάθε σοβαρό οικονομολόγο θέσεις και αιτιάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Και τέλος, συνεχίζετε να επιμένετε στην άποψη ότι για τις καθυστερήσεις ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση που επιδιώκει να προστατεύσει την ελληνική κοινωνία και όχι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τις παράλογες απαιτήσεις του? Αυτά είναι επίκαιρα ερωτήματα, πραγματικά επίκαιρα, ευθύτατα, και περιμένουμε ευθύς και καθαρές απαντήσεις από εσάς, κύριε Μητσοτάκη, και όχι συναντήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και κριτική εκ του ασφαλούς. Η κριτική εκ του ασφαλούς είναι μια ανεύθυνη στάση σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που περνάει ο τόπος.